την επιλογή του κατάλληλου ασθενού, αλλά και για την μετεγχειρητική του αξιολόγηση. Σα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πριν από μερικού μήνε, οργανώθηκε από την άλλη μια ομάδα εργασία, η οποία προσπαθήσαμε να φτιάξουμε κάποια guidelines για του πολυεστιακούς φακού. Δηλαδή, να είμαστε τι πρέπει να ακολουθούμε, ποιου κανόνε πρέπει να ακολουθεί κάποιο όταν έχει έναν ασθενή μπροστά του για να τον βάλει έναν πολυαισθηνιακό φακό, από την επιλογή του ασθενού μέχρι την, τον προχειρητικό του έλεγχο και τη μετεχειρητική του παρακολούθηση. Το προσπαθήσαμε αυτό γιατί μου θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, πριν από 15 χρόνια, έχουμε και τον κύριο Γεωργαρά εδώ που όλοι οι χειρουργοί του Καταράκτη είχαμε ενθουσιαστεί πάρα πολύ με τους πολυαστιακούς, αρχίσαμε να βάζουμε και τότε είδαμε τα προβλήματα. Γιατί κανένας μας δεν ήξερε λεπτομέρειες, δεν ήξερε τους κανόνες, δεν ήξερε τι πρέπει να ελέγξει και σιγά σιγά με τα χρόνια βελτιώθηκαν οι φακοί, βελτιώθηκαν ε, οι, οι εξετάσεις οι προεχειρητικές και βλέπουμε ότι τώρα σήμερα μπορούμε να βάλουμε, εφόσον ακολουθούμε τους κανόνες, με μεγάλη ασφάλεια ένα πολυεστιακό φακό και να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουμε, έτσι. Καταρχάς, θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ καλά τον ασθενή. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνονται όλες οι εξετάσεις του προεγχειρητικά με λεπτομέρεια, με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ότι σε έναν ασθενή ο οποίος θα βάλει ένα μονοεστιακό φακό. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούμε να του κάνουμε μια οπτική βιομετρία και όχι μια βιομετρία με υπέρηχο, γιατί ξέρουμε ότι η ακρίβεια στη βιομετρία είναι πολύ σημαντική για έναν ασθενή που θέλει να απαλλαγεί από τα γυαλιά του. Που θέλει να βλέπει κοντά, μεσαία, μακριά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχει μια οπτική βιομετρία που θα περνάει. Α πούμε, παράδειγμα, οι παλιότερε οπτικέ βιομετρίε δεν περνούσαν από όλου του καταράκτε, περνούσαν από το 60%. Αν δεν έχει ένα clear lens να κάνει, όλα καλά. Αν όμω έχει έναν καταράκτη πιο πυκνό, έναν οπίστευτο φλοιόδη, δεν θα πέρασει. Υπάρχουν καινούργιε βιομετρίε όπω είναι το IOL Master το 700, τα οποία περνάνε σχεδόν από όλου του καταράκτε, από το 99%. Άρα λοιπόν μπορείτε να έχετε μια ακριβή βιομετρία. Επίση θα πρέπει να εξετάσετε τον κερατοειδή. Ο κερατοειδή είναι το πρώτο διαφανέ μέσο του ματιού μα. Άρα λοιπόν. Πρέπει να αποκλειστούν αμέσω όσοι έχουν προβλήματα με τον κερατοειδή. Πτερίγια, ουλές επάνω, διστροφίε στον κερατοειδή, αυτά είναι ακατάλληλα για να μπουν σε μια διαδικασία πολιτιστικού φακού. Άρα λοιπόν πρέπει να τους αποκλείουμε. Η, η καλή ποιότητα του δακρυϊκού φιλμ. Ακούσατε όσοι ήσασταν χθε και τον κύριο Μπομπορίδη, που είπε ότι η σημαντικότερη αιτία αφαίρεσης πολυεστιακών ενδοφακών είναι η ξηροφθαλμία, το, το, κακό μάλλον δακρυϊκό φιλμ. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη και για την αφαίρεση και για τα παράπονα των ασθενών, αλλά και για τον προχειρητικό έλεγχο. Δηλαδή, όταν πάτε να κάνετε προχειρητικό έλεγχο και έχετε έναν ασθενή με κακή ποιότητα δακρύων, τα κερατομετρικά που θα βάλετε πάνω στη βιομετρία σας μπορεί να σας οδηγήσουν σε λάθος διαθλαστικό αποτέλεσμα. Άρα, λοιπόν, πρέπει να θεραπεύσετε πρώτα μια ενδεχόμενη ξηροφθαλμία, βλεφαρίτιδα, οτιδήποτε έχει ο ασθενής, να φτάσει σε ένα επίπεδο που να μετράτε ένα break-up time φυσιολογικό και τότε να προχωρήσετε. Είναι γεγονός αυτό που είπαμε. Δηλαδή, οι περισσότεροι που παραπονιούνται, παραπονιούνται γιατί έχουν πολύ κακή ποιότητα δακρύων. Οι περισσότεροι ασθενείς, ξέρετε ότι ε, σήμερα παραπονιούνται για τις βλεφαρίτιδες, παλιότερα δεν τις δίναμε σημασία, σήμερα τις δίνουμε σημασία, και έχουν αναπτυχθεί ολόκληρα α, τμήματα τα οποία ασχολούνται. Αν όσοι ήμασταν τώρα στο Academy βλέπαμε να, η κάθε εταιρεία να έχει βγάλει ένα μηχάνημα το οποίο προσπαθεί να θεραπεύσει τις βλεφαρίτιδες και τις ξηροφθαλμίες. Όλες οι εταιρείες, ακόμη και η Alcom που είναι τόσο μεγάλη εταιρεία, ασχολούνταν με ένα μηχάνημα το οποίο είναι τόσο και το οποίο κάνει θεραπεία για τη βλεφαρίτιδα. Δηλαδή δείχνει ότι έχουμε καταλάβει ότι οι εκτροπές πολλές φορές οφείλονται στη, στη διαταραχή της ποιότητας του δακρυϊκού φιλμ. Άρα λοιπόν και αυτό θα πρέπει να το εξετάστε. Όλα αυτά τα είδαμε και λίγο νομικήστικα. Ο κύριος Γεωργαράς είναι εδώ, ήταν στην ομάδα. Τα είδαμε και λίγο νομικήστικα. Προσπαθήσαμε δηλαδή να τα στήσουμε λίγο, ούτω ώστε ναι μεν βγάζουμε κάποια guidelines, αλλά αν έρθει κάποιο ασθενή που εσεί δεν του κάνατε όλα αυτά, ο δικηγόρο το πρώτο που θα πάει, θα πάει να δει τα guidelines. Και θα σα πει του κάνατε αυτό, του κάνατε εκείνο, είχε πιο μπροστά αυτό, είχε πιο μπροστά εκείνο. Και προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ε, προσεκτικοί στη διατύπωση όλου αυτού του... Ε, πιθανόν θα το πάρετε αυτό το χαρτί που λέει όλα μέσα τι πρέπει να κάνετε και θα πρέπει να σας προβληματίσω τους ώστε να ακολουθείτε αυτούς τους κανόνες. Οι πολυεστιακή ενδοφακή κάποτε όταν άρχισαν, όπως είπα και στην αρχή, μπαίναν στα νοσοκομεία επειδή του κάλυπταν τα ταμεία, και έχω δει σε ασθενή 92 χρονών με οχροπάθεια να φοράει πολυεστιακό ενδοφακό. Δηλαδή μπαίναν σε οτιδήποτε. Έχουν τη θέση του, αλλά την έχουν εκεί που πρέπει. Δηλαδή όταν έχουν όλε αυτέ τι προποθέσει. Ο αστιγματισμός. Ο αστιγματισμός στον πολυεστιακό ενδοφακό είναι πολύ σημαντικός. Δηλαδή, ένα που έχει υπολοιπόμενο 0,75 αστιγματισμό στον πολυεστιακό φακό, να είστε σίγουροι ότι θα σα παραπονιέται. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε αν χρειάζεται να βάλουμε έστω ακόμη και για λίγο αστιγματισμό, παράδειγμα όπω είναι αυτό εδώ, αν είναι παρά τον κανόνα, εσεί χειρουργείτε στι 90 μοίρε. Αυτό μπορεί να είναι 0,75 να τον κάνετε 1,25. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να κάνετε τοπογραφία, να βλέπετε τον αστιγματισμό σα και θα πρέπει να φροντίσετε ο αστιγματισμός σας να είναι κάτω από αυτά τα επίπεδα. Γιατί αυτά τα επίπεδα θα σε επηρεάσουν πάρα πολύ το αποτέλεσμα και ο ασθενής θα σας παραπονιέται. Επίσης, αυτό το superior inferior asymmetry, ε, που είναι ένας δείκτης ασυμμετρίας του αστιγματισμού, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Δηλαδή, πρέπει να κάνετε τοπογραφία. Άρα, πρέπει να το δείτε, να δείτε αν υπάρχει δηλαδή μια ασυμμετρία επάνω, τότε αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα ε, εκτροπών, Κυρίω κόμμα. Οπότε, όταν κάποιος έχει κόμμα, δεν θα βλέπει καλά. Άρα, λοιπόν, και αυτό, επειδή ξέρουμε τα προβλήματα που ρίχνουν οι πολυεστιακοί, μειώνουν το contrast sensitivity, μειώνουν ο, κάποια πράγματα, σίγουρα αν έχει και κόμμα, η όραση θα είναι ακόμη χειρότερη. Άρα, λοιπόν, προχειρητικά τοπογραφία και πάμε παρακάτω η οπίστη επιφάνεια του κερατοειδού στα τελευταία χρόνια έχουμε καταλάβει ότι παίζει κάποιο ρόλο στο συνολικό αστιγματισμό. Δηλαδή, δεν μα φτάνει αυτή η τοπογραφία μόνο, θα πρέπει να δούμε και την οπίστη επιφάνεια. Σήμερα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία υπολογίζουν κατευθείαν την οπίστη επιφάνεια και υπάρχουν και φόρμουλε όπω είναι η Μπάρτ, η οποία έστω και με υπολογισμό μπορείτε να περνάτε τα στοιχεία και να σα δίνει και την οπίστη επιφάνεια έναν υπολογισμό αδρό, ώστε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη. Η Τσάι, α πούμε, το μηχάνημά τη τώρα πλέον δεν κάνει υπολογισμό τη οπισθή επιφάνεια, αλλά τη μετράει κατευθείαν και σου υπολογίζει τον, το, αστιγματισμό που πρέπει να βάλει, το συνολικό αστιγματισμό του κερατοειδού και σου δίνει και κατευθείαν το μοντέλο που πρέπει να βάλει. Λοιπόν, ε, οι ασθενεί που έχουν αυτό που είπα προηγούμενα, είτε μια ασυμμετρία είτε κερατόκονο, θα πρέπει να αποκλείονται. Και θα πρέπει να αποκλείονται γιατί πολλές φορές ασθενείς οι οποίοι τους βλέπουμε στο... σε μια κλινική εξέταση στα 65 τους είχαν είτε μια συμμετρία που δεν τους επηρεάζει ιδιαίτερα την ώρα είτε έναν ήπιο κερατόκονο τον οποίο δεν το μάθαν ποτέ στη ζωή τους και το μαθαίνουν τη στιγμή που πάνε να κάνουν τον καταράκτη τους. Αυτός λοιπόν αν δεν τον αποκλείσετε από πολυεστιακό και τον βάλετε χωρίς να τον ελέγξετε σίγουρα μετά δεν θα έχει πολύ καλή ποιότητα όραση και θα είναι ένας από αυτού που παραπονιούνται για τα προβλήματα που προκύπτουν. Λοιπόν, τι κάνουμε με του ασθενεί που έχουν υποβληθεί σε μια διαθλαστική επέμβαση. Υπάρχουν ασθενεί λοιπόν που έρχονται και συνήθω αυτή είναι η πιο απαιτητική γιατί μπήκαν σε μια διαδικασία, κάναν μια επέμβαση, διορθωθήκαν, πάθαν τον καταράκτη τους και έρχονται και σας λένε Τώρα εγώ θέλω πάλι να βλέπω και μακριά και μεσαία και κοντά. Τι κάνουμε λοιπόν στους ο... διαθλαστικούς ασθενείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ σε όλους τους ασθενείς που έρχονται μετά τα 50 και έχουν υπερμετροπία και τους εξηγώ τι δυνατότητες που μπορεί να έχουν να βάλουν αμπολιαστιακό ή να κάνουν μια διαθλαστική επέμβαση το πρώτο πράγμα που τους λέω είναι ότι να ξέρετε ότι μετά από αυτό που θα κάνετε εφόσον πιέζουν οι περισσότεροι να κάνουν λέιζερ ότι μετά από το λέιζερ, να ξέρετε ότι πολυεστιακό ενδοφακό δεν θα μπορείτε να βάλετε. Δηλαδή, θα πρέπει να το ξεχάσετε μετά. Θα πάτε πάλι σε μια τύπου μονοβίζιον ή monovision ή κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα η πολυεστιακή η πολυεστιακη ενδοφακοί στα μάτια που έχουν υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση, επειδή έχουν και σφαιρικέ εκτροπέ και κόμμα, πολλέ φορέ, λοιπόν, αυτή είναι ακατάλληλη για να υποβληθούν σε μια επέμβαση με έναν πολυεστιακό ενδοφακό. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες σου λένε ότι εντάξει, μπορείς και λοιπά. Να ξέρετε όμως ότι αυτοί οι ασθενεί είναι υποψήφοι να σας είναι κάθε λίγες μέρες έξω στο σαλόνι του ιατριού σας. Άρα λοιπόν θα πρέπει και αυτούς να τους μελετήσετε πιο καλά, να τους εξηγήσετε πιο καλά και καλό θα ήταν αυτή που είπα η ομάδα που είναι πάνω από τα 50 να τους εξηγείτε ότι θα μπει σε μια διαδικασία αλλά να ξέρεις ότι μετά πλέον τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, θα έχει αλλάξει ο κερατοειδής σου, άρα δεν θα μπορείς να πας σε μια λύση τύπου πολυεστιακού φακού. Η... Το ενδοθύλιο, ο κερατοειδής δηλαδή, είπαμε προηγουμένω από το δακρυκό φιλμ. Σίγουρα, ο κερατοειδής θα πρέπει να ελέγχεται, θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε ενδοθυλιομέτρηση, διότι βλέπετε ότι πολλές φορές μια τέτοια, ένα τέτοιο ενδοθύλιο δεν θα το καταλάβετε συνήθω στην σχισμοειδή λιχνία ότι έχει πρόβλημα ενδοθυλιακό, αλλά αν είναι ένα ασθενή 45-50 χρονών με όλα φυσιολογικά και του κάνετε μια ενδοθυλιομέτρηση και δείτε αυτό το ενδοθύλιο, αυτό ο ασθενή είναι ακατάλληλο να βάλει ένα πολυεστιακό ενδοφακό. Άρα λοιπόν πρέπει να το έχετε υπόψη. Πριν από λίγο καιρό είχε έρθει κάποιο ασθενή 42 χρονών με καταράκτη, ο οποίο είχε πάει κάπου, του είπαν ναι, μπορεί να κάνει. Θα βάλει πολυεστιακό. Ήρθε σε μένα τέλο πάντων. Εμεί κάνουμε σε όλου εδώ θηλιομέτρηση. Σε όλου του ασθενεί. Και είδαμε ότι είχε μια εικόνα σαν κι αυτή. Λοιπόν, τον απορρίψαμε. Δηλαδή, του είπαμε ότι δεν θα βάλει πολυεστιακό ενδοφακό, γιατί υπάρχει περίπτωση σιγά σιγά ο το σου να θολώσει, να έχει προβλήματα με την όραση και να έχει περισσότερα προβλήματα από ότι με ένα μονοεστιακό. Και ο ασθενή το κατάλαβε και υποβλήθηκε μια Επέμβαση διαφορετική από αυτή που είχε στο μυαλό του αυτός και που του είχε πει ο άλλος γιατρός. Άρα λοιπόν και, αυτό, και γι' αυτό το πράγμα θα ελεγχθείτε. Δηλαδή θα πρέπει να έχει κάνει και αυτή την εξέταση. Σίγουρα θα πρέπει να βγουν από την διαδικασία του πολυεστιακού άτομα με προβλήματα από τη ζήνιο ζώνη, έτσι, με ψευδοποφολίδωση. Άτομα τα οποία ξέρουμε ότι ο φακός μπορεί να μετακινείται και τότε να έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, τι γίνεται με το γλάφκομα. Με το γλάφκομα δεν είναι απόλυτη αντένδειξη, αλλά είναι μία αντένδειξη στους ασθενείς που δεν έχουν πολύ καλή όραση. Ε, σίγουρα μπορεί να σου δημιουργήσει θέματα στο contrast sensitivity, στο οπτικό πεδίο, μπορεί δηλαδή να του μειώσει την ποιότητα της όρασης, γιατί όλοι αυτοί οι φακοί ξέρουμε ότι διαμοιράζουν το φωτισμό, δηλαδή, Γι' αυτό και όλοι παραπονιούνται όταν είναι σε μεσοπικέ ή σκοτοπικέ συνθήκε. Δηλαδή σου λέει, μόλι θα χαμηλώσω ενώ στον ήλιο βλέπω πολύ καλά, οδηγάω, το βράδυ αυτά δεν βλέπω πολύ καλά. Γιατί διαμοιράζουν το φωτισμό και δίνουν ένα ποσό για τη μακρινή όραση και ένα ποσό για την κοντινή όραση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτείτε αν σε έναν τέτοιο τύπου γλαυκωματικό ασθενή που θα τον έχετε ελέγξει και θα έχει μια τέτοια θηλή, θα πρέπει να προχωρήσει σε μια τέτοια επέμβαση. Λοιπόν, τόση τι όλοι αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχεται πολύ καλά η οχρά του και με άμεση βιδοσκόπηση, αλλά και με ένα οσιτή. Γιατί σίγουρα μπορείτε να δείτε ένα τέτοιο μάτι, να έχει 10-10 όραση, αλλά να έχει αυτή την εικόνα και μετά από λίγο καιρό να έχει μια οπή στην οχρά και να έχετε βάλει ένα πολυεστιακό. Και σίγουρα ο ασθενή δεν καταλαβαίνει ότι δεν βλέπει γιατί έβαλε έναν. ότι έχει πρόβλημα στην οχρά, αλλά θα σου λέει ότι εγώ έβαλα πολυεστιακό για να βλέπω μακριά, μεσαία, κοντά. Γιατί. Άρα λοιπόν το CD είναι μια απαραίτητη εξέταση και αυτή πρέπει να γίνεται σε όλους αυτούς τους ασθενείς, τους υπεραπαιτητικούς. Λοιπόν, θα πρέπει να μετράμε το μέγεθος της κόρης. Γιατί οι μεσοπικές και σκοτοπικές συνθήκες δημιουργούν σε αυτούς τους φακούς περισσότερα, όπως είπα, προβλήματα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να το υπολογίσετε και αυτό, να το έχετε στα υπόψη, για να αποφύγετε τυχόν παράπονα μετά. Η γωνία Κ, και αυτή θα πρέπει να μετρηθεί, είναι εύκολο να τη μετράει κανείς με τα μηχανήματα που υπάρχουν, θα πρέπει να την υπολογίσετε, διότι αν έχετε πολύ μεγάλη γωνία Κ, ο φακός κεντράρεται πάνω στο σάκο, ο ασθενής βλέπει υπογωνία, άρα λοιπόν δεν θα βλέπει από το κέντρο του φακού, θα βλέπει από κάπου περιφερικά, που τα, η πρισματική ας πούμε, διόρθωση που θα έχει πλέον ο ασθενή θα του δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Και λένε ότι πάνω από 500 μικρά όταν είναι και κυρίω ξέρετε οι περισσότεροι ασθενεί που κάνουμε είναι υπερμέτροπε. Οι περισσότεροι υπερμέτροπε λοιπόν έχουν μεγάλη γωνία κάπα. Δηλαδή κοντά στα 500. Αν λοιπόν λέμε ότι μέχρι τα 500 μα συγχωρεί, δηλαδή ουσιαστικά μισό χιλιοστό. Έτσι αν έχει μια γωνία μισό χιλιοστό. Γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει ότι παρότι λέμε ότι θα πάμε να κεντράρουμε το φακό πάνω στο, στο κέντρο εκεί που βλέπουμε, δεν μπορεί να το υπολογίσεις αυτό γιατί ο φακό θα μετακινηθεί και με την ίνωση και με την κάψα. Έτσι. δηλαδή, ο φακό θα πάει να επικεντρωθεί στο κέντρο τη κάψα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να στοχεύουμε πάντα στην εμετροπία. Έτσι πρέπει να ξεχωρίζουμε το μάτι το dominant. Στο non-dominant μπορεί κανείς να ξεκινήσει με το non-dominant, να δει την, την, επιτυχία που θα έχει στη διάθλαση, ούτως ώστε να το βοηθήσει στο, non, στο, dominant να είναι ακόμη καλύτερα, γιατί ακόμη και η μικρή αμετροπία, όπως είπα προηγούμενα, ο μισός βαθμός αστιγματισμού και το 0,75 επηρεάζει αρκετά το οπτικό αποτέλεσμα. Ε, σίγουρα πρέπει να κάνεις μια πολύ καλή καψουλόριξη, η οποία θα σου επιτρέπει να έχεις ένα overlapping πάνω στο φακό περίπου ένα χιλιοστό, ούτως ώστε ο φακός να κάθεται σωστά χωρίς tilt μέσα στο, στο σάκο. Και σίγουρα θα πρέπει να ξέρει ο χειρουργός που κάνει μια τέτοια επέμβαση ακριβίας ποιος είναι ο, ο δικός του εισαγόμενος ασχηματισμός, ούτως ώστε να τον περνάει πάνω στις φόρμουλες και να υπολογίζει. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε όλοι περίπου στην επέμβασή μας τι αστιγματισμό εισάγουμε, ούτως ώστε να πετύχουμε το αποτέλεσμα, το οπτικό που θέλουμε και να είναι ο αστιγματισμός που θα έχουμε μετά κάτω από μισή διοπτρία. Λοιπόν, το follow-up δεν αλλάζει. Θα έλεγα ότι είναι όπως και οι υπόλοιποι ασθενείς, όπως ένας ασθενής που θα υποβληθεί σε μια εγχείρηση στο ΦΑΚΟ. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι το ΙΑΓΚ το γιαγκ στους πολυεστιακούς ενδοφακούς δεν θα πρέπει να βιάζεστε να το κάνετε, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο ο φακός να χρειαστεί να βγει. Και ξέρετε, θα σας προβληματίσει πάρα πολύ αν ο φακός έχει, αν ο σάκος είναι ανοιχμένο από πίσω και θέλετε να βγάλετε το φακό τον πολυεστιακό και να βάλετε έναν άλλο φακό. Λέμε ότι περίπου, εμείς όλοι κάπως έτσι οι χειρουργοί που κάνουμε πολυεστιακούς, λέμε ότι Περίπου στους τρεις μήνες οι περισσότεροι συνηθίζουν τη διαδικασία, συνηθίζουν τα φωτοπικά, τα, τα χάλος, τα γκλέρ, όλα αυτά και είναι στους τρεις μήνες περίπου. Άρα λοιπόν πριν τους τρεις μήνες μην βιαστείτε. Περιμένετε, περιμένετε, να είστε σίγουροι ότι ο ασθενής θα ανεχθεί τους φακούς και ότι δεν θα χρειαστεί να το βγάλετε. Γιατί θα προβληματιστείτε πάρα πολύ σε έναν ασθενή που ήρθε να κάνει, ειδικά αν είναι clear lens, να αφαιρέσεις έναν πολυεστιακό ενδοφακό να πα σε μια διαδικασία μονοϊστιακού με όλα τα προβλήματα που ξέρετε. Επίση, εγώ τουλάχιστον προτιμώ να μην κάνω. Ακούω από πολλού τα κάνουν ταυτόχρονα και τα δύο. Δεν ξέρω, Σπύρο, εσύ. Εγώ κάνω πάντα το ένα μάτι και μετά από λίγε μέρε, αφού είμαι σίγουρο για το διαθλαστικό αποτέλεσμα που πέτυχα, πάω στο δεύτερο μάτι. Σίγουρα με το ένα μάτι ο ασθενή δεν μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα χρειάζονται να γίνουν και τα δύο. Δηλαδή, αν σα πει ο ασθενή, θα κάνω τώρα το ένα που έχω καταράκτη και το άλλο θα το κάνω του χρόνου και τον άλλο χρόνο. Θα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Εγώ το προτιμώ να γίνεται με δύο μέρες διαφορά, δηλαδή αφήνω δύο-τρεις μέρες διαφορά. Να κάνει και τα δύο αργότερα. Ναι, εντάξει, εντάξει, και αυτό. Λοιπόν, ένα όμως σημαντικό κομμάτι, αφού πήγαμε και τελειώσαμε όλα αυτά τα, τα, τα οφθαλμολογικά, δηλαδή τοπογραφίες, οσιτή, βιομετρίε ακριβή που είναι προαπαιτούμενα για μια τέτοια επέμβαση, σίγουρα θα πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε πολύ με τον ασθενή. Πρέπει να δούμε τι ασθενής είναι αυτός που κάθεται απέναντί μας, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ψυχολογήσεις και όλοι την έχουμε πάθει και έχουμε προβλήματα από τέτοιου ασθενεί. Ο ασθενής που κάθεται απέναντί μας, ποιος είναι. Δεν τον ξέρουμε. Μπήκε μέσα, μιλάει ωραία, κάθεται απέναντί μας. Προσπαθούμε να τον ψυχολογήσουμε, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή πρέπει να γίνει ψυχολόγο, ώστε να καταλάβει τι ακριβώ θέλει και τι περιμένει στο μυαλό του. Η όλη διαδικασία δεν είναι μία νέα διόρθωση όπω ήταν 30 χρονών που ο φακό του προσάρμοζε μακριά. Είναι μια καινούρια διαδικασία. Μέσα στον εγκέφαλό του δημιουργούνται πολλαπλέ αιστείε από τον πολυαισθητικό ενδοφακό και πρέπει να μάθει αυτό ότι θα βλέπει διαφορετικά. Άρα λοιπόν, πρέπει. Να εξοικειωθεί με όλο αυτό, να το καταλάβει, να δει αν είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει απαιτήσει τρελέ. Ε, δεν θα πρέπει να κάνει επαγγέλματα τα οποία είναι πάνω στο αυτοκίνητο, παράδειγμα. Είναι επαγγελματία οδηγό και οδηγάει κάθε μέρα 10 ώρε. Πάει η Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γυρίζει. Σίγουρα αυτό μπορεί να σου παραπονιέται, μπορεί να σου αναφέρει προβλήματα, και δεν νομίζω ότι το χρειάζεται να μπει ένα τέτοιο, ένα, ένα τέτοιο εμφύτευμα αλλά σε έναν δικηγόρο, σε έναν γιατρό που είναι τις περισσότερες ώρες μέσα στο γραφείο του, σίγουρα οι πολιτιστικοί ενδοφακοί έχουν θέση και έχουν πολύ καλά ε, αποτελέσματα. Άρα λοιπόν πρέπει να καθίστε, να ασχοληθείτε, να μιλήσετε με τον ασθενή, να καταλάβει πώς θα είναι μετά, να καταλάβετε και εσείς αυτόν που έχετε απέναντί σα τι ακριβώς θέλει και να το προχωρήσετε σε μια τέτοιο τύπου επέμβαση. Λοιπόν, αυτό που λέω, δηλαδή τι κάνει, οδηγάει, ε, βλέπει τα τάμπλε του, είναι όλη μέρα στο γραφείο. Ε, όλα αυτά βλέπετε εδώ πέρα ότι ενώ θα πρέπει να έχει ένα σημείο να βλέπεις, μπορεί να βλέπεις κάπως έτσι. Άρα λοιπόν και αυτά πρέπει να το ενημερώσετε τον πρώτο καιρό τουλάχιστον θα τα έχει. Πολλές φορές μένουν αυτά, αλλά ο εγκέφαλο τα προσαρμόζει σε τέτοιο σημείο που ο ασθενής πιστεύω το ξεχνάει ότι τα βλέπει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο α, το συνηθίζεις. Το έχουμε δει πολλές φορές, ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλή όραση, μετά από λίγο καιρό το συνηθίζουν και δεν σου παραπονιούνται, σταματάνε, γιατί μαθαίνουν να ζουν με αυτό το πρόβλημα. Α, σίγουρα, α, η, η, το πόσο ευχαριστημένος θα είναι ο ασθενής μετά από μια τέτοιο τύπου επέμβαση, εξαρτάται από όλα αυτά που είπα προηγούμενα. Δηλαδή από το πόσο καλά ελέγξαμε τον ασθενή, από το πόσο καλά μιλήσαμε με τον ασθενή, του δώσαμε να καταλάβει και σίγουρα εφόσον όλα αυτά έχουν γίνει σωστά, να ξέρετε ότι οι πολυστιακοί ενδοφακοί έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και ειδικά με τους καινούριου πολυστιακούς ενδοφακούς, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά και οι ασθενείς είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή μην τους φοβάστε, δεν είναι για όλους, αλλά για αυτούς που μπορείτε να επιλέξετε σωστά, μπορείτε να έχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μόσχου. Ήταν μια από τις πιο εμπεριστατωμένες και ας ήταν εκτενής, το άξιζε η αναλυσή σας. Βοήθησε και αυτούς που βάζουν, αλλά και αυτούς που θέλουν τους επίδοξους χειρουργούς για πολυαισθητικούς φαγού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Όποιο έχει ερώτηση. Εξαρτάται για το πόσο καλά ή κακά βλέπανε προεκκλητικά. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα ο οποίο δεν είναι πετύχοντα και ξαφνικά βλέπει να πει ότι δεν είναι ευχαριστημένο ό,τι φοβικά πράγματα. Να. Να, το να έχει μοιοπία. Το να έχει πολύ Έτσι δηλαδή, είναι. Έχεις η αλλιά για μακρά Έτσι δηλαδή. είναι. Α, αυτό είναι γεγονό ότι, γι' αυτό το είπα σε κάποιο σημείο, ότι κατάλληλοι είναι και πολύ καλοί υποψήφοι, είναι αυτοί που έχουν ο πίστιο φλοιώδη καταράκτη, νέα άτομα έχουν ο πίστιο φλοιώδη, έχουν ήδη τα συμπτώματα από τα γκλέρ, τα χάλος κλπ. και... Λοιπά, και θέλουν να προχωρήσουν σε μια τέτοιο τύπο επέμβαση. Όπω επίση είναι πολύ καλοί οι υπερμέτροπε. Δηλαδή, οι υπερμέτροπε δεν βλέπουν ούτε μακριά ούτε κοντά και τρελαίνονται που αρχίζουν και βλέπουν. Οι μύοπες δεν είναι καλοί υποψήφοι, γιατί έχουν μάθει ακόμη και 10 βαθμού τη οποία το κάνει έτσι και βλέπει τέλεια. Άρα λοιπόν, του μύοπες, και επειδή και οι βιομετρίε δεν είναι ακριβεί, θα πρέπει να του έχουμε πολύ προσεκτικά και θα έλεγα είναι καλύτερο αυτό που είπε ο κ. Γεωργάρα. Ε, πφ, δεν ξέρω ακόμη, το, το, το έχω δει, υπάρχουν τέλος πάντων αυτό που λέει ο κ. Γεωργαράς, υπάρχουν, υπάρχει μια εταιρεία στην Ισπανία, η οποία βγάζει ένα προσωμιωτή, που σου κάνει να καταλάβεις πώς θα βλέπεις μετά. Αν είναι clear lens, θα καταλάβεις πώς βλέπεις μετά. Αν έχεις όμως καταράκτη, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα βλέπεις μετά. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. <laughs> πάλι, Ακριβώς. Θα... Ακριβώς. Κώστα, Δημήτρη. Ναι. Πάρα πολύ σωστά όλα τα πάντα. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό που είπε ο Σπύρο είναι πάρα πολύ βασικό να διαχωρίσουμε ότι είναι άλλο ο νέο άνθρωπο που έρχεται να βγάλει γυαλιά, που είναι διαθλαστικό ασθενή, είναι άλλε οι απαιτήσει και συνήθω εκεί είναι που έχουμε τα προβλήματα. Και είναι άλλο ο καταρακτικό που ανεξαρτητοποιείται από το να βάλει γυαλιά, έχοντα όμω ήδη χάσει η όραση. Εκείνη είναι όλη η ιστορία. Και επίση αυτό που έθεσε πάρα πολύ σωστά, θέλουμε μια στα τοπογραφία. Ένα μηχανάκι πιθανώ για τη μέτρηση δακρύων κτλ. που υπάρχει για ένα wavefront πολύ ωραίο. Ένα κανονικό wavefront, ένα OCT οχράση ένα ενδοθήλιο. Εάν μια μονάδα δεν διαθέτει. και την οπτική βιομετρία φυσικά, δεν τα διαθέτει αυτά, δεν θα πρέπει. βρεθούμε και ένα έξιμερ λέιζερ για τα retreatment χωρί κόστο. Ξέχασα να το πω ότι αν τυχόν σίγουρα έχεις μια μικρή απόκληση από το διαθλαστικό σου, που είναι πιθανόν έτσι. Δεν, δεν υπάρχει βιομετρία που σου εξασφαλίζει το μηδέν. Μπορεί να το πετύχει, αλλά μπορεί να μην το πετύχει. Σίγουρα, αν έχει είτε ενημερώσει τον ασθενή, είτε έχει διαθέτει το λέιζερ που μπορεί με λίγο PRK ή λίγο και laser ακόμη να του κάνει και να τον βελτιώσει, σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα στα χέρια σου. Σίγουρα όμω βλέπετε ότι δεν είναι ασθενεί οι οποίοι μπορείτε να του υποσχεθείτε στο ιατρείο το απλό, τον εξετάζετε και λέτε Ναι, θα σε βάλω πολυεστιακό. Χρειάζεται να κάνει έλεγχο. Το ετοιμαζόμουν να πω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα ο Αντώνης θα μιλήσει για τον προσωμιωτή της χειρουργικής του καταράκτη που διαθέτουμε.